ήταν «Κούκλα μου, πού πας? Θες να σε πάω εγώ? Μπες μέσα στα μάξι». Κόρη μου, εντάξει, όταν είναι σε τέτοιες περιπτώσεις, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο θυρόστομη, οπότε τον αντιμετώπισε με τρόπο, ξέρεις, με επιθετικό. Ναι, φύγε, άσε με, δεν θέλω, σταμάτα. Η μητέρα του 12χρονου κοριτσιού που γλίτωσε την τελευταία στιγμή την απαγωγή από τον 48χρονο άντρα στη Ραφίνα κάνει μια σοκαριστική αποκάλυψη μιλώντας αποκλειστικά στον Αλφα. Εγώ την Πέμπτη το βράδυ ήμουν στη δουλειά. Έχει βγει στην πλατεία της Ραφίνας, είχε πάει βότα με τις φίλες της, αλλά από ό,τι φαίνεται έκατσε λίγο παραπάνω. Παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: «Μαμά, τώρα γυρνάω σπίτι, συγγνώμη». Παίρνει το ποδήλατό της και φεύγει. Όλα καλά, αλλά μετά από 40 λεπτά περίπου με ξαναπαίρνει. Λέω: «Τι έγινε τώρα, θέλει να της φέρω φάει από τη δουλειά». Και μου λέει: «Μαμά, δεν έχω φτάσει σπίτι, είμαι στο τάδε σημείο». Της λέω: «Τι έγινε?». Μου λέει: «Ήρθε τώρα η αστυνομία και δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι μου λέει». «Τι εννοεί ήρθε η αστυνομία?». Το κλείνει και μετά από 5 λεπτά με παίρνει αστυνομικό τηλέφωνο και μου εξηγεί ότι ο άνθρωπος την είχε ακολουθήσει σε όλη τη διαδρομή και κάποια στιγμή μικρή μπαίνει ανάποδα σε ένα κεντρικό δρόμο. Δηλαδή δεν θα με ακολουθήσει εκεί, γιατί είναι ανάποδα. Ο άνθρωπος κάνει αυτή την κίνηση, μπαίνει ανάποδα στον χώρο, στο δρόμο αυτό. Το αυτοκίνητο που ερχόταν σταματάει στην άκρη γιατί σου λέει πού πάει ο άνθρωπος και με το που το καταλαβαίνει αυτό η μικρή, εκεί είναι που αρχίζει να ουρλιάζει, φωνάζει και βοήθεια, βγαίνουν οι άνθρωποι από το αυτοκίνητο, η γυναίκα που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο είδε αμέσως την πινακίδα του αυτοκινήτου, οπότε καλούν την αστυνομία. Ο άνδρας, λέει, είχε επιχειρήσει να αρπάξει το παιδί της και πριν από έναν μήνα, με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια περιοχή. Ο άνθρωπος, λέει, που με ενόχλησε, λέει, πριν από ένα μήνα, ξανά, λέει, σήμερα με ακολούθησε και εγώ, λέει, το σκέφτηκα ότι είναι αυτός, γιατί αναγνώρισε το αυτοκίνητο. Είχε κάνει 2 βόλτες στην πλατεία γύρω-γύρω και μετά ξεκίνησε το παιδί να έρθει. Αυτός τον ακολουθούσε από πίσω. Δεν υπήρχε πολλή κίνηση, οπότε φαινόταν, ήταν πίσω της με ταχύτητα ποδηλάτου. Το κοριτσάκι την περασμένη Παρασκευή επέστρεφε στο σπίτι του με το ποδήλατο. Ο 48χρονος την πλησίασε και αρχικά ήταν ευγενικός. «Με πλησίασε με το αυτοκίνητο και με ρώτησε, θες να σε πάω κάπου, κούκλα?». Του είπα ότι δεν θέλω και τότε άρχισε να μου φωνάζει, «Μπες μέσα στο αμάξι». Επειδή ήταν δίπλα στο ποδήλατό μου, φοβήθηκα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα γιατί χτυπούσε το αυτοκίνητο και φώναζε, «Μπες μέσα τώρα, τώρα». Ο 48χρονος τον ακολουθεί για περισσότερο από ένα χιλιόμετρο, μέχρι που η μικρή αποφασίζει να μπει σε αυτό εδώ το στενό όπου υπάρχει το απαγορευτικό. Ο ίδιος όμως δεν το βάζει κάτω και εξακολουθεί ότι παρενοχλεί. Η μικρή αρχίζει και ουρλιάζει. Ένα ζευγάρι που ερχόταν με το αυτοκίνητό του είναι αυτό που γλίτωσε το παιδί από τα χειρότερα. Ο άντρας έφυγε προς στιγμή, αλλά επέστρεψε λίγο αργότερα, θέλοντας να αρπάξει και πάλι το παιδί. Ο άνθρωπος αυτός, βλέποντας ότι έχει ένα αυτοκίνητο και υπάρχουν άνθρωποι, σταματάει, κάνει αναστροφή και συνεχίζει ανάποδα στον μονόδρομο για να φύγει. Το μεταξύ από τις τσιρίδες της έχουν κατέβει άλλοι άνθρωποι τριγύρω, από τα τριγύρω σπίτια και έχουν μαζεύσει γύρω στα 20-30 άτομα. Μετά από 2-3 λεπτά ο άνθρωπος αυτός ξανάρχεται με το αυτοκίνητο σιγά σιγά. Ίσως υπέθεσε ότι το παιδί το είχαν αφήσει και γυρνούσε πάλι σπίτι, οπότε να συνεχίσει τη δουλειά που ό,τι είχε σκοπό να κάνει. Ήταν μόνος δηλαδή, ήθελε να... Δεν σταμάτησε. Αλλά όταν είδε και τη δεύτερη φορά ότι έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος, έχει ξανακάνει αναστροφή, ξανά ανάποδα μέσα στο μονόδρομο, με μεγαλύτερη ταχύτητα και έφυγε. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και ο άντρας συνελήφθη λίγο αργότερα στην Παλίνη. Ήταν αλαθιασμένος. Δεν παραδεχόταν τίποτα, αντιστεκόταν, δεν συνεργαζόταν και όσο ήμασταν στο τμήμα της Ραφίνας, δεν παραδεχόταν τίποτα. Όμως το αυτοκίνητό του βρήκαν, δεν θυμάμαι αν ήταν χάπια Βαλεριάνα, κάτι σε μορφή με βάση την Βαλεριάνα. Το αυτοκίνητο ήταν ενοικιασμένο, δεν ήταν καν δικό του, έτσι. Και από ό,τι μου είπαν ήταν ήδη συσχασμένος. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς αν είναι της περιοχής. Αυτός φαίνεται να είναι κάπου της περιοχής εδώ, κάπου είμαστε στα Μεσόγεια. Είχε, από ό,τι κατάλαβα, και άλλες επιχειρήσεις. Τον θυμήθηκε από την αρχή. Πρώτη προσπάθεια που δεν είχε. Πρέπει να ήταν ένα μήνα, ένα μισή μήνα πριν, δεν θυμάμαι. Γιατί ήταν ένα περιστατικό διαφορετικό. Ήταν με τα πόδια, ήταν πιο νωρίς. Ήταν γύρω 8.30-9 η ώρα και ο άνθρωπος απλά είχε σταματήσει δίπλα της και της έλεγε «Πού πας, μικρή, θα πας για ύπνο τώρα?».
Με το ίδιο αυτοκίνητο. Με το ίδιο αυτοκίνητο. Με το ίδιο αυτοκίνητο. Ένα λευκό. Ένα λευκό για το χίνε. Οπότε. Θυμήθηκε λοιπόν η. Είναι χαρακτηριστικό ο άνθρωπο. Είναι χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Οπότε τότε πάλι του είχε φωνάξει και του είχε πει φύγει, αλλιώ θα φωνάξω. Υποχώρησε. Οι γονείς και οι κάτοικοι στη Ραφίνα είναι ανάστατοι μετά την είδηση της απόπειρας αρπαγής του κοριτσιού. Έχουν ακούσει ότι έχουν ξαναγίνει περιστατικά, ναι. Καλό είναι να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα όσον αφορά την εγκληματικότητα και την προστασία των παιδιών μας. Όπου και να βρισκόμαστε, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό.